Καλησπέρα, Τάσο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Πατρών δύο υπαλλήλων, μία υπάλληλο του ΤΕΟΣ Δήμου Πιλαραίων που εμπλέκεται στο οικονομικό σκάνδαλο της Πιλάρου και έναν υπάλληλο του ΤΕΟΣ Δήμου Λιβαθρούς που εμπλέκεται στο σκάνδαλο των ελληνοποιήσεων αλλοδαπών, αποφάσισε ομόφωνα η Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς. Η Διευρυμένη Εκτελεστική του Δήμου αποτελείται από τον Δήμαρχο Αλέξανδρο Παρίσι, τους 8 αντιδημάρχους και τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης Μάρκο Κοτσιλίνη και Θεόφιλο Μιχαλάτο. Κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της, παρέστησαν 8 από τα 11 μέλη, αφού απουσίαζαν ο Δήμαρχος, ο κ. Θεόφιλος Μιχαλάτος και ένας αντιδήμαρχος. Μεγάλη βόμβα περιέχει η απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Σπύρου Σπύρου, με την οποία χορηγιά διατέλεσης ποδοσφαιρικών αγώνων στα γήπεδά μας, πλην όμως βγάζει ακατάλληλες τις κερκίδες στα δύο μεγάλα μας γήπεδα, του Αργοστολίου και του Παθέως Ιθάκης. Στον εγγραφό του κ. Σπύρου, που αποκαλύπτει ο ημερήσιος, ο Περιφερειάρχης για το κήπεδο Αργοστολίου, τονίζει ότι δεν θα πρέπει να γίνεται χρήση της εξέδρας για το κοινό, γιατί δεν έχουν γίνει εργασίες ενίσχυσής της και δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ορισμένα άτομα, παραδείγματος χάρη δημοσιογράφοι, καθώς υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης λόγω συγχρονισμού σε περπατήματα φιλάθλων. Για το δε γήπεδο Παθέως αναφέρει ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κερκίδες με ευθύνη του Δήμου Ιθάκης. Στο κανάλι Κόντρα Τσάνελ και στην εκπομπή επί του πιεστηρίου θα δώσει συνέντευξη φωτιά αύριο και ώρα 10 το βράδυ ο Μητιάρχης Γιώργος Κουρής, ο οποίος κυκλοφορείται την εφημερίδα Κόντρα News από την προσεχή Δευτέρα. Ο γνωστός εκδότης στην εκπομπή του Κόντρα Τσάνελ αποκαλύπτει γιατί βγάζει τη νέα καθημερινή εφημερίδα Κόντρα News, γιατί πρέπει να φύγει η Τρόικα, γιατί πρέπει να σταματήσουμε να πληρώνουμε τους ξένους στοχογλύφους και γιατί είναι εθνική ανάγκη να επιστρέψουμε γρήγορα στη δραχμή. Ο Γιώργος Κουρής επί του πιεστηρίου με τον Σωτήρη Ξενάκη απαντά σε όλα τα καυτά ερωτήματα σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί, αναφέρει η ανακοίνωση του καναλιού. Ο Όμηρος Κωστόπουλος είναι ο νέος πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Ο κ. Κωστόπουλος εκλέχθηκε στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου την περασμένη Κυριακή στην ειδική συνεδρίαση του Σώματος Εκλογής Προέδρου. Στην πρώτη φάση του κυπέλου ερασιτεχνών σημειώθηκαν σήμερα τα εξής αποτελέσματα. Ο Κάτα Παπυριακός 1-0, Ηρακλής Αόκη 2-1, Παλαιξουριακός Ανογή 2-0 και Πρόοδος Ιθάκη Παγκεφαλινιακός 2-3. Στην επόμενη φάση περνάνε οι ομάδες Παγκεφαλινιακός, Ποκάτα, Αόκη και Παλαιξουριακός. Αυτές ήταν οι ειδήσεις από την Κεφαλονιά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ, Κωνσταντίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ.